Μηνυτήρια αναφορά, κυρίες και κύριοι, στον Άριο Πάγο κατέθεσε σήμερα ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε προσπάθεια παγίδευσης του κινητού του μέσω του Predator. Η νέα βόμβα στο σκάνδαλο των υποκλοπών πυροδότησε νέα σφοδρή πολιτική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητεί έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, έπειτα από τη διαπίστωση ότι μου είχαν σταλεί 2 SMS με μολυσμένα μηνύματα, link για την παγίδευση του κινητού μου τηλεφώνου με το λογισμικό Predator. Απόπειρα υποκλοπής μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, κατήγγειλε ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτζης. Κύριε Μητσοτάκη, ακούγατε τις συνομιλίες που είχα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα? Ακούγατε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τις τακτικές που θα ακολουθούσαμε? Ακούγατε και βλέπατε στο γραφείο του τις σκέψεις που είχαμε? Ακούγατε τις συνομιλίες μου με τους υπόλοιπους τομεάρχες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Διαβάζατε τα μηνύματα που ανταλλάσσαμε είτε οι τομεάρχες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ μας είτε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα? Παρακολουθούσατε, γιατί είχατε και εικόνα, τις συσκέψεις που κάναμε στο κόμμα μας? Παρακολουθούσατε τις συναντήσεις ή τις επικοινωνίες που είχαμε με δημοσιογράφους ή με βουλευτές άλλων κομμάτων? Παρακολουθούσατε τις συνομιλίες μου με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, με τους γονείς μου, με τους δικούς μου ανθρώπους? Κύριε Μητσοτάκη, πόσους άλλους βουλευτές, πόσους άλλους πολιτικούς, πόσους άλλους επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και πολίτες παρακολουθήσατε? Το γεγονός πυροδότησε σφοδρή πολιτική σύγκρουση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου να στρέφει τα πυρά του κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση έχει κινήσει όλες τις θεσμικές διαδικασίες για τη διερεύνηση των ζητημάτων. Κατά διαβολική σύμπτωση, την ημέρα που ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, ο κύριος Πύρτζης ανακάλυψε και αποφάσισε να καταγγείλει στη δικαιοσύνη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με κακόβουλο λογισμικό. Μάλιστα, το πρόβλημα των κακόβουλων λογισμικών παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων έχει παρουσιαστεί εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο και οφείλουμε συνολικά να βρούμε αποτελεσματικά αντίμετρα απέναντι σε αυτή την απειλή. Διαβολική σύμπτωση είναι η αποστολή στον κύριο Σπίτζη του ίδιου SMS με το λογισμικό Predator που είχαν λάβει ο κύριος Κουκάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Διαβολική σύμπτωση είναι ότι τα άλλα 2 θύματα του Predator παρακολουθούνταν και από την ΕΕΠ. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη πως ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε θύμα υποκλοπών. Είναι επιβεβλημένο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να σταματήσει το θέατρο σκιών στην Εξεταστική Επιτροπή και να καλέσει όλους τους μάρτυρες που προτείναμε για να ρίξουν φως και στην πτυχή του Predator, καθώς το κατασκοπευτικό λογισμικό κόστος τους εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να διακινείται ανεξέλεγκτα και να γίνεται όπλο παγίδευσης. Για παρακράτος της Μητσοτάκης ΑΕ κάνει λόγο το Μέρα 25, ενώ η Ελληνική Λύση μίλησε για την ανάγκη να βγουν όλα στο φως, χωρίς αστερίσκους και χωρίς συσκότηση. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα κατέθεσε αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις εξελίξεις σε σχέση με τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ. Το παγόβουνο των υποθέσεων παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων του Πρωθυπουργού μόλις έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται σε όλη του την έκταση. Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι αμήλικτα. Με κύριο, αν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Χρήστος Πύρτζης είχε και αυτός, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης, τεθεί σε παρακολούθηση από την ΕΕΠ και αν ναι, για ποιο λόγο. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δρυμή κατηγορό κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Αντί να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια, ως όφιλε, υπονόμευσε ευθέως τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Κύριε, είναι προφανές ότι υπάρχει μια παρακρατική ομάδα που λειτουργεί γνωρίζοντας τις δράσεις της ΕΕΠ και μαζί οργανώσανε αυτό το σχέδιο. Η ΕΕΠ ξεκινάει να παρακολουθεί αρχές Σεπτεμβρίου. Οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ
Γιατί γι' αυτό γίνανε όλα. Ας είμαστε ειλικρινείς. 8 χρόνια έχω πάει σε 30 χώρες, έχω κάνει τόσες δράσεις και δεν ήμουν ποτέ εθνικός κίνδυνος. Δεν με στοχοποίησε καμία πρεσβεία. Και ξαφνικά μόλις είπα κατεβαίνω αρχηγός του Πασόκ, ξεκινάει και με παρακολουθούν από την υποψηφιότητά μου μέχρι που εκλέχθηκα πρόεδρος. Σατυρικό βίντεο καυτηριάζοντας την υπόθεση των υποκλοπών και την ελληνική κυβέρνηση ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Euractiv. Αύριο αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση επιθυμεί να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση.